αντελήφθηκα ότι εγένετο θόρυβος και δεν ακούσαμε την προφητεία την οποία είπαμε προηγουμένως. Ποια είναι αυτή η προφητεία? Από τη Μεγάλη Δευτέρα, από την Κυριακή των Βαΐων, ως αυτήν τη στιγμή που μιλούμε, περιλαμβάνει όλο το νόημα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, όλο το νόημα της Μεγάλης Εβδομάδος και καταλήγει εις ένα συμπέρασμα το οποίο πρέπει να ακούσετε. Ήθελα να μην πω τίποτε, αλλά δεν με αφήνει η συνείδησή μου. Μου λέγει «μίλα και μη σιωπάς». Λέγε και μη σιωπάς. Ο Εζεκιήλ, ο προφήτης του Θεού, ευρίσκεται σε μια τεραστία έκταση, σε μια πεδιάδα απέραντη. Μέσα σε εκείνη την πεδιάδα ευρίσκονται κατεσπαρμένα ανθρώπινα οστά, δηλαδή τα κόκαλα των ανθρώπων, κεφαλές, πόδια, χέρια, αλλά όλα διασκορπισμένα εκείνα τα οστά, τα ξηρά λέγει. Ο Πανάγαθος Θεός του λέγει «προφήτευσον επί τα οστά ταύτα». Να πεις προφητείαν, του λέγει. Λέγει ο Εζεκιήλ, τι προφητεία να πω, Κύριε μου? Να γίνουν αυτά τα κόκαλα άνθρωποι. Θεέ μου, τι μας αξίωσες να γνωρίζομαι. Και όταν επροφήτευσε ο προφήτης Εζεκιήλ, εκείνα τα οστά, τα διεσπαρμένα δεξιά και αριστερά μες στην απέραντη εκείνη πεδιάδα, μαζευτήκανε και έγιναν άνθρωποι. Λέγει ο Θεός δεύτερον εις τον προφήτη, προφήτευσον εις αυτά τα οστά τα οποία βλέπεις, τα ανθρώπινα πλέον, που έγιναν άνθρωποι, αλλά οστά ανθρώπων, να βλαστήσει επάνω τους δέρμα και νεύρα. Θεέ μου, τι δεν γνωρίζει ο σημερινός άνθρωπος? Όλα δεν τα γνωρίζει. Δι' αυτό χρειάζεται οπωσδήποτε με τη χάρη του Θεού να πιστεύσομεν εις τον Θεόν. Πώς ουν επικαλέσονται ισόν ου και πίστευσαν? Πώς να επικαλεστείς τον Θεόν που δεν τον πιστεύεις? Πώς ουν πιστεύσωσιν εφόσον δεν ήκουσαν, λέγει. Δεν ήκουσεν ο κόσμος και δεν πιστεύει. Πώς ακούσουσι, λέγει, εάν δεν αποσταλώσει? Πώς να ακούσουν, λέγει, αν δεν στείλω εγώ παιδί δικό μου να τους μιλήσει, να καταλάβουν τι υπάρχει? Αυτή είναι η αγάπη του Θεού διε μας, αδερφοί μου, όσοι βρισκόμεθα στην Ιεράν αυτή μονή και εορτάζομαι τα πάθη του Κυρίου μας. Έστειλε ο Θεός το παιδί του να μιλήσει στα παιδιά του Θεού να πιστέψουν. Διότι σήμερα που μιλούμε, ο περισσότερος κόσμος, ο περισσότερος, οι λιγότεροι πιστεύουν, οι περισσότεροι δεν πιστεύουν. Δεν έχουν πει στην πάνω τους ότι αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως, ο Σταυρός του Κυρίου, η Ταφή του Κυρίου, τα εγκόμια τα οποία είπαμε, όλα τα οποία η Εκκλησία μας απαριθμεί από την Κυριακή των Βαΐων ως τώρα, δεν γνωρίζουν. Γνωρίζουν ένα μόνο, τη σούβλα με τα αρνιά. Αυτό γνωρίζουν. Αυτό είναι το Πάσχα του κόσμου. Δεν γνωρίζουν τίποτε άλλο. Δεν γνωρίζουν για την ψυχή. Δεν γνωρίζουν ότι θα δικαστούμε. Δεν γνωρίζουν ότι θα βρεθούμε ενώπιον του Κριτού και θα δώσουμε λόγο. Δεν το γνωρίζουν. Αδερφοί μου,
αφού εκείνα τα κόκκαλα έγιναν με δέρμα και με νεύρα, τότε είπε ο Θεός στον προφήτη Εζεκιήλ, προφήτευσο, λέγει, οι ανθρώπου να περπατήσουν αυτά τα οστά. Παραχρήμα, λέγει, έγιναν άνθρωποι και μιλούσαν οι άνθρωποι, τα οστά εκείνα, τα γεγυμνωμένα, τα διασπαρμένα οστά. Τι θέλει να πει με αυτό? Θέλει να πει ότι μην νομίσουμε ότι όταν κλείσουμε τα μάτια μας χάνεται η ψυχή. Η ψυχή είναι αιώνια, είναι αθάνατη, γιατί όταν τελείωσε ο Θεός το πλάσμα του που έπειρε πυλών από την γη και έφτισε, λέγει, και έκανε τον άνθρωπο, του εφύσισε, λέγει, πνοή ζώσαν από τον εαυτόν του. Ο Θεός είναι αθάνατος. Αυτό που εφύσιξε είναι η ψυχή. Αυτή η ψυχή είναι αθάνατος, δεν αποθνίσκει, δεν χάνεται, δεν εξαφανίζεται, όπως λέγουν οι ληστές. Εδώ λέγει, φάε, πίε, φρένου, αύριο γάρα αποθνίσκεις. Αυτά έλεγαν οι ειδωλολάτρες προτού έρθει ο Χριστός στην Ελλάδα. Φάγομαι, λέγει, πίωμεν, αύριο γάρα αποθνίσκομαι. Γλέντισε τη ζωή σου. Ποια ζωή σου, βρε άνθρωπε? Δι' αυτό και παρασύρεται ο κόσμος προπάντως η νεότης. Παρακαλώ την νεότητα περισσότερο. Παρακαλώ τα νέα τα παιδιά, τις νέες κόρες. Προσέξετε την ατίμητον τιμήν που σας έδωκε ο Θεός που λέγεται παρθενία. Κόρες που με ακούτε αυτή τη στιγμή, θυγατέρες της Ελλάδος, φυλάξετε την τιμή σας και τα μάτια σας, γιατί αν υπάρχουν πόρνες, υπάρχουν και πόρνοι περισσότερο, οι οποίοι τρέχουν και παίρνουν την τιμή της κόρης του καθενός και μετά την αμολούν στους δρόμους. Και άλλες αυτοκτονούν και άλλες αποθνίσκουν και άλλες χάνουν την ψυχή τους. Αχ, αυτοί οι νέοι, οι νέοι οι οποίοι δεν ήκουσαν τίποτε, προσέξετε την τιμή σας και τα μάτια σας. Προσέξετε την ψυχή σας, διότι πάνε αμάρτημα εάν πράξει άνθρωπος, λέει ο Απόστολος Παύλος, εκτός του σώματος εστί. Εκείνος όμως ο οποίος κολλάται στην πόρνη, γίνεται ένα με την πόρνη. Και λέγει, εφόσον είμαι ναός του Θεού και το σώμα μου είναι ο ίδιος ο Θεός, να κάνω το σώμα του Χριστού σώμα πόρνης? Αυτό γίνεται, λέει ο Απόστολος Παύλος. Είναι σωστό αυτό το πράγμα? Μακάριος εκείνος ο οποίος θα είναι αγνώσος την ημέρα του γάμου. Όχι όταν αραβωνιαστεί νομίζει ότι είναι γυναίκα του. Όχι όταν αραβωνιαστεί θέλει να εξετάσει, λέγει, αν είναι καλός. Πώς να τον εξετάσεις? Είναι στα φίλη και θα πάρει μια ρόγα να δεις αν ορίμασε. Φεύγει η τιμή της κόρης, γίνεται ο πόρνος, γίνεται η πόρνη, εξαφανίζεται και μένει η κόρη εκεί. Και έπειτα τι θα κάνει? Να βρει δεύτερο, λέει. Και ο δεύτερος θα κάνει το ίδιο. Και να βρει τρίτο. Και ο τρίτος θα κάνει το ίδιο. Και ο τέταρτος. Όποιος αγαπά, όποιος αγαπά, παιδιά μου, προσέξετε όσες κόρες με ακούτε αυτή τη στιγμή. Όταν σου πει δώσ' μου την τιμή σου, να του πεις, να σου κάνω μια ερώτηση, να μου απαντήσεις ειλικρινά, με αγαπάς ή όχι? Όχι, λέγει, σε αγαπώ, για να κάνει αυτό το οποίο θέλει. Η κόρη πρέπει να απαντήσει αμέσως, εάν με αγαπάς να περιμένεις. Θα έρθει η ώρα που θα είμαι γυναίκα σου και θα είσαι εσύ ο άντρας μου. Δεν μπορεί να αγγίξει πάνω στην κόρη του κόσμου εφόσον δεν έβαλε στεφάνι. Πώς θα γίνει? Αδερφοί μου, στόμεν καλός, στόμεν μετά φόβου. Να μάθουμε ότι η Ελλάδα μας ζει με μιαν τιμή. Ζει με μιαν πίστη, ζει με μιαν πατρίδα.
πίστη, πατρίδα και τα δυο τον Έλληνα δοξάζουν, τον κόσμο μας αλλάζουν, τον κάνουν δεύτερο ουρανό. Να προσέξουμε τα ιδανικά που έχει η Ελλάδα, να μην τα χάσουμε. Να μην έρθουν οι Ευρωπαίοι, οι ανήθικοι, οι ανώμαλοι, οι ληστές και να μας πάρουν τα τρία ιδανικά, πίστη, οικογένεια και πατρίδα. Αυτά προσπαθούν να μας πάρουν. Προσέξετε, στόμεν καλώς, σταθείτε όρθιοι, μη φοβάστε, μη φοβηθείτε, ή ο Θεός με θυμών ουδείς καθυμών. Δεν μπορεί να είναι κανένας εναντίον μας εάν είμεθα με τον Θεό. Σταθείτε όρθιοι και μη φοβάστε. Διότι ούτε εν άρμαση και ούτε εν ύπης εμείς δε εν ονόματι Κυρίου του Θεού με γλυνθισόμεθα. Έχουμε τον Θεό ο οποίος μας ενισχύει και μας ενδυναμώνει. Μας βοηθά. Ιδού παιδιά μου, εγώ πάντοτε θα είμαι κοντά σας. Ιδού με θυμώνυμη πάσα στα σημέρα της ζωής σας έως της συντελείας του αιώνος. Δεν θα σας αρνηθώ. Και η Εκκλησία μας ψάλλει και λέγει: «Ο Θείας, ο Φίλης, ο Γλυκητάτης σου φωνής, με θυμώνα ψευδός γαραπηγγύλο έσαστε μέχρι τερμάτων αιώνος Χριστέ, είναι οι πιστοί άγκυραν ελπίδος κατέχοντας αγαλώμεθα». Αυτά που μας είπες τα έχουμε άγκυρα, Θεέ μου. Στηριζόμεθα όπως το πλοίο στηρίζεται πάνω στην άγκυρα, έτσι και εμείς έχουμε άγκυρα τα λόγια του Θεού που μας είπε, που μας είπε σχέθηκε ο Θεός. Αδερφοί μου, έως εδώ όποιος έπιασε, έπιασε. Όποιος δεν έπιασε, δουλειά δικιά του. Εγώ είπα αυτά τα οποία έπρεπε να πω. Και τώρα θα πληρώσω ένα τέλος. Την ημέρα του Πάσχα, όσοι έρθετε στην Ιερά Μονή εδώ, δεν θα πάτε στην ενορία σας και θα έρθετε εδώ. Όσοι μείνετε μέχρι το τέλος, θα σας δώσω έναν ενθύμιο πολύ μεγάλο. Να έρθετε για να το πάρετε και να μείνετε μέχρι το τέλος, να το απολαύσετε αυτό το ενθύμιο, διότι είναι μοναδικό. Ο Θεός να είναι μαζί σας. Καλή Ανάσταση.